Disinfecting in and out. This is the first time I think that we have anything here. Here, yes. Yeah, that is thanks to what we did. All of you, it's a good opportunity to have you here as well. Yeah. Before we leave, Mr. Before you leave to the new cabinet, I hope for a second before we explore the potential of designation of the location in the diplomatic area to who win that first election. They already had a visit in the September, they moved early July. So this government is going to have the department. Να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για τις συζητήσεις με τον ομόλογό μου, τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον πρόεδρο της χώρας, σε μια πλειάδα θεμάτων. Να ξεκινήσω από τις διμερείς μας σχέσεις και την επιθυμία και την απόφαση για να εργαστούμε σε συγκεκριμένους τομείς για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας, ειδικότερα και σε τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων και της εκπαίδευσης, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το συντομότερο δυνατόν να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών. Σε τριμερές επίπεδο η συνεργασία μας είναι σε εξαίρετο στάδιο. Μόλις πρόσφατα έγινε στη Λευκωσία η συνάντηση των Υπουργών Άμυνας. Εκείνο που αποφασίστηκε είναι η ενίσχυση της τριμερής μας συνεργασίας με τη συμμετοχή και άλλων κρατών και πιο συγκεκριμένα της Γαλλίας, και ευελπιστούμε ότι στις αρχές Ιουνίου θα καταστεί εφικτό να γίνει κοινή συνάντηση των τεσσάρων Υπουργών Εξωτερικών στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα η συνεργασία μας σε πολλά των θεμάτων, είτε στην ενεργειακή συνεργασία είτε σε θέματα ηλεκτρικής διασύνδεσης, συνεχίζεται. Η ίδρυση, η σύσταση του Ενεργειακού Φόρουμ του Καΐρου είναι απτή απόδειξη της συνεργασίας μας, και είναι θετικό ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πρόσφατα έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες και υπάρχει κοινή απόφαση για να υποβάλει αίτημα στον ελόγω οργανισμό για να συμμετάσχει στις εργασίες του. Από εκεί και πέρα θέλω και δημόσια να αναφέρω ότι έχω μεταφέρει εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης, τα θερμά μας συγχαρητήρια για τον καθοριστικό ρόλο της Αιγύπτου στην αποκλιμάκωση που επιτεύχθηκε, στα εγκατάσταση που είχε δημιουργηθεί στο Ισραήλ και στην Γάζα. Είναι μια απτή απόδειξη του καθοριστικού ρόλου της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή.